Κύριε Γεωργόπουλε, καλό μεσημέρι. Γεια σας, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Κάντε, καλά είστε. Καλά, καλά, μια χαρά. Όλα καλά. Τι σκέψη σας προκαλείτε όταν μαθαίνετε ότι ένας νεαρός ποδοσφαιριστής, με τον οποίο και εσείς έχετε επαφή, παίρνει μεταγραφή σε μια μεγάλη ομάδα. Είναι αυτό εγγύηση για την πρόοδό του ή δεν αρκεί μόνο αυτό? Κοιτάξτε να δείτε, η Ελλάδα είναι γεμάτη, η πατρίδα μας, με πολύ καλούς νεαρούς ποδοσφαιριστές. Η δουλειά όσων μπλεκόμεθα με το ποδόσφαιρο, έτσι, και προπονητών και ανθρώπων που κάνουν σκάουτινγκ για τις μεγάλες ομάδες, προσπαθούμε πάντα να επικοινωνούμε με τις, με την πηγή των παικτών που βρίσκονται στην επαρχία, και η πηγή αυτή δεν είναι άλλη από τις μεικτές ομάδες των ενώσεων, από το πρωτάθλημα που γίνεται κάθε χρόνο. Εκεί λοιπόν σαφώς εμείς στην Ομοσπονδία δίνουμε μεγάλη βάση. Ο Κυριάκος Γιαξής λοιπόν είναι ένα από τα παιδιά που έχουν εντοπιστεί από την Ομοσπονδία μας, από την Εθνική Ομάδα, έτσι, από την Εθνική Ομάδα Παιδών, από το Under 16, εδώ και 2 χρόνια, μέσα από τη διαδικασία που είπαμε προηγουμένως. Δεν είμαι μόνο εγώ που είδα τον Κυριάκο. Όχι, σας είπα, όταν ένα παιδί από αυτά που περιγράφεται παίρνει μεταγραφή σε μια μεγάλη ομάδα. Ναι, ναι, ναι. Αυτό αποτελεί εγγύηση ότι θα πετύχει, ότι okay, μπήκε σε έναν δρόμο, ή είναι η αρχή? Σαφώς και είναι η αρχή, γιατί είναι πολύ μικρά σε ηλικία τα παιδιά αυτά, έτσι. Είναι 16 χρονών στα 17. Πρέπει να εκπαιδευτεί για να γίνει καλύτερος. Φυσικά υπάρχουν τα ηχέγγυα που είναι τα στοιχεία του, τα χαρακτηριστικά του σαν ποδοσφαιριστής και η φυσιογνωμία του σαν αθλητής και σαν άνθρωπος, έτσι, πάνω απ' όλα, έτσι. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής της επαρχίας που προβιβάζεται σε μια μεγάλη ομάδα σαφώς και κάνει το βήμα για να βελτιωθεί και να προωθηθεί στην πρώτη ομάδα. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή είναι μία από τις ομάδες της Λίγκας που δίνει πολύ μεγάλη σημασία στους νέους ποδοσφαιριστές, και έχει αρκετούς. Και εκεί που θα ενσωματωθεί τώρα στο ΓΚΑΠΑ 20 με προπονητή τον κύριο Γκαρσία, πιστεύω ότι ο μικρός παίκτης από τις Σέρες, ο Κυριάκος Γιαξής, θα βελτιωθεί και μετά από 2 χρόνια πιστεύω να είναι έτοιμος και όριμος να ανταπεξέλθει στις επαγγελματικές υποχρεώσεις που σίγουρα είναι πιο δύσκολες. Για πείτε μας λίγο για τα χαρακτηριστικά του, αυτά που τον κάνουν ένα ξεχωριστό ταλέντο. Κοιτάξτε, καταρχάς να πάμε τώρα να ξεκινήσουμε πρώτα από την ιδιαιτερότητα που έχει σαν χαρακτήρας. Έτσι, ένας πολύ καλός μαθητής. Μάλιστα. Και αυτό το απέτρεψε εμάς την Εθνική να τον έχουμε σαν στις βασικές μας επιλογές, γιατί έχανε τις πρωινές προπονήσεις που έκανε ο Πανσεραϊκός και δεν ήταν καλά σε φυσική κατάσταση, έτσι, το πρώτο κομμάτι είναι αυτό. Είναι πολύ καλός χαρακτήρας, η θέση που παίζει είναι στον κεντρικό άξονα, είναι χαφ, μπορεί να είναι και αμυντικό χαφ και επιθετικό χαφ, είναι εξάρι, είναι οχτάρι που λέμε στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Είναι κεντρικός χαφ, δηλαδή box to box, δεν έχει... Ναι, ναι, ακριβώς, ναι. Μπορεί να είναι και ένα εξάρι, έτσι, όπως παίζει ο Κάνιας. Έχει πολύ καλή τεχνική, έχει πολύ καλές, πολύ καλά τρεξίματα. Πόσο ύψος έχει, γιατί τώρα φωτογραφεί... Πιστεύω ότι είναι ένα 80 και κάτι, ακριβώς. Πρέπει να είναι πάνω από ένα 80, ναι, έτσι φαίνεται. Ναι, είναι παραπάνω, καλά χαρακτηριστικά. Παίζει και με τα 2 πόδια. Βεβαίως ο ΠΑΟΚ θα έχει μεγάλο ανταγωνισμό, γιατί ο ΠΑΟΚ έχει πάρα πολύ καλούς παίκτες στην ΚΑΠΑ 20, στη δεύτερη ομάδα. Έτσι. Ναι. Αυτό βέβαια θα φέρει τη βελτίωσή του. Νομίζω ότι έγινε μια πολύ καλή επιλογή μέσα από αυτά από τους νέους ποδοσφαιριστές που έχει η πατρίδα μας, γιατί έχουμε πάρα πολύ καλά παιδιά σε όλη την Ελλάδα. Έτσι. Το θέμα είναι πώς εκπαιδεύονται στην ηλικία των 16-17 χρονών.
Εμείς αυτό που έχουμε διαπιστώσει και εγώ τόσα χρόνια είναι το εξής, ότι το πρόβλημα πλέον σε αυτές τις ηλικίες δεν έχει να κάνει τόσο με τη δουλειά που κάνουν στις ακαδημίες, γιατί και σωματοδομή δημιουργείται και τεχνικά χαρακτηριστικά έχουν και κάποια τακτικά καλύτερα από παλιότερα, γιατί κακά τα ψέματα υστερούς ο Έλληνας ποδοσφαιριστής σε αυτό το κομμάτι. Το πρόβλημα αφορά κυρίως τη μετάβαση από το ποδόσφαιρο των ακαδημιών στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Ναι. Εντάξει, και αυτό που, συγγνώμη λίγο για να ολοκληρώσω την τοποθέτηση, ναι, ναι, την παύλα ερώτηση, πιστεύετε ότι είναι πλέον κομβικό κομμάτι για να βελτιωθεί αυτή η κατάσταση η δημιουργία β' ομάδων, κυρίως στις μεγάλες ομάδες, έτσι ώστε να μην χάνονται ταλέντα, top ταλέντα, τα οποία ούτως ή άλλως συγκεντρώνονται σε αυτές? Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο, με προλάβατε. Κοιτάξτε να δείτε. Αυτή τη στιγμή η δεύτερη ομάδα του ΠΑΟΚ λέμε την ΚΑΠΑ 20, έτσι, που παίζει σε ένα πρωτάθλημα το οποίο είναι ανταγωνιστικό. Αλλά είναι ακαδημίες. Θα προτιμούσα όμως και συμφωνώ με αυτό που είπατε, όπως γίνεται στις προηγμένες χώρες, όσες ομάδες μπορούν να έχουν μια δεύτερη ομάδα, γιατί όταν τα παιδιά μετά τα 18 τους χρόνια μένουν ανενεργά. Φεύγουν την ΚΑΠΑ 20, πάνε ας πούμε στην πρώτη ομάδα, γίνονται 25 αναπληρωματικοί, ναι, ναι, και περιμένουν με σειρά να παίξουν 1-2-3 παιχνίδια το χρόνο. Ενώ σε εκείνο το σημείο, ενώ έχουν εκπαιδευτεί πάρα πολύ καλά, εάν υπήρχε η δεύτερη ομάδα που θα έπαιζε ας πούμε ή στη Β ή στη Γ εθνική που υπάρχει τώρα, θα ήταν το μεγάλο κέρδος και θα είχαμε πιο πολλούς παίκτες σε εξέλιξη και αυτό θα ήταν πολύ καλό και για την εθνική μας ομάδα, έτσι. Δεν είναι αφελές αυτό το πράγμα που δεν το κάνουν? Ναι, γιατί δεν υπάρχει κανείς να πει το αντίθετο. Όλοι την ίδια άποψη έχουμε, την ίδια άποψη, και κανείς δεν κάνει τελικά τίποτα. Δεν γίνεται τίποτα. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι και παράμετρος. Νομίζω ότι είμαστε κοντά. Κάποια στιγμή θα γίνει. Έχουμε φτάσει κοντά. Το συζητάμε πολλά χρόνια, όλοι συμφωνούμε γι' αυτό. Είναι θέμα των ανθρώπων που προγραμματίζουν τα πρωταθλήματα, έτσι. Βεβαίως. Γιατί και υπάρχουν κάποιες ομάδες όπως ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ, ειδικά αυτές τις τρεις ομάδες, η Ξάνθη, ο Αστέρας Τρίπολης, έτσι, η ΑΕΚ. Όλες έχουν επενδύσει στα νέα παιδιά και πρέπει να έχουμε κέρδος. Και το κέρδος για το ελληνικό ποδόσφαιρο είναι οι Έλληνες ποδοσφαιριστές. Μα είναι κέρδος και για τις ανώνυμες εταιρείες, οι οποίες δεν θα χρειαστούν σε βάθος χρόνου να ξοδεύουν εκατομμύρια για να φέρουν ένα παίχτη απ' έξω, θα έχουν δημιουργήσει δικούς τους. Γι' αυτό μιλάμε. Σαφώς, σε όλους θα είναι κέρδος. Αλλά μια και μιλάω για την εθνική μας ομάδα, έτσι, γιατί εκεί εργάζομαι αυτή τη στιγμή και βλέπω πώς λειτουργεί το σύστημα. Έχουμε πάρα πολύ καλούς ποδοσφαιριστές σε ηλικίες 16, 17, 18 χρονών και κάποια στιγμή αρχίζουν και αραιώνουν αυτά τα παιδιά. Δηλαδή δεν έχουν συμμετοχές, οπότε δύσκολα κερδίζουν θέσεις στις μεγάλες ομάδες. Ας πούμε, να πω ότι είμαι ευχαριστημένος εγώ προσωπικά, δεν μπορώ να το πω, έτσι. Θα πω όμως ότι θαυμάζω την πρόοδο του Πέλκα, γιατί έχει υπομονή, δούλεψε, πάλεψε και έχει γίνει ένας top ποδοσφαιριστής αυτή τη στιγμή. Δοκιμάστηκε σε όλα τα επίπεδα. Έστω και πολύ σκληρά πέρασε και δημιούργησε έτσι μια καλή καθιέρωση στον χώρο του ποδοσφαίρου μας και είναι ένα κεφάλαιο, όπως έρχεται τώρα ο Λιμιός. Όπως είναι ο Κουλούρης που και αυτός έχει να δώσει πράγματα. Έτσι, όλες οι ομάδες λοιπόν έχουμε πολλούς νέους ποδοσφαιριστές που πρέπει σιγά σιγά να τους δίνουν τις ευκαιρίες. Κύριε Γεωργόπουλε, για τον Παλογιάννη έχετε άποψη? Έχετε... Κοιτάξτε, τον Παλογιάννη, για να πω την αλήθεια μου, όχι, δεν έχω άποψη. Απλά τον έχω δει. Είναι ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής, αριστεροπόδαρος μέσος. Όχι, δεν τον είχα ποτέ. Μάλιστα. Δεν τον είχα ποτέ, γιατί έλειπε. Δεν τον είχαμε μάλλον ποτέ στις εθνικές ομάδες. Γιατί έλειπε στις. Είχε πάει στην Ολλανδία κάποια χρόνια. Αλλά πέρσι τον κάλεσε ο κύριος Γκούμας στην Εθνική Νέων. Εγώ δεν έχω άποψη. Ξέρω όμως ότι είναι ένας πολύ καλός μεσαίος παίκτης. Ο Λίρατζης. Ο Λίρατζης, μπορώ να πω για τον Λίρατζη ότι είναι το μπακ που έρχεται για τον ΠΑΟΚ και για την πατρίδα μας, έτσι, για τις εθνικές ομάδες. Με βεβαιότητα το λέτε. Ότι θα είναι ο αντικαταστάτης του Βραζιλιάνου στον ΠΑΟΚ. Το λέτε με βεβαιότητα, δηλαδή. Ναι, το λέω με βεβαιότητα γιατί είναι ένα παιδί έτσι με ταχύτητα, με εκπληκτική επιθετικότητα. Πολύ καλή σέντρα. Θυμίζει κάτι προς τα Σταφυλίδη. Είναι άλλος ποδοσφαιριστής. Νομίζω στο τεχνικό κομμάτι, από τη μέση και μπροστά, είναι πολύ καλός. Καλύτερος από όλους. Μάλιστα, μάλιστα. Για να το λέτε έτσι με τόση βεβαιότητα, πραγματικά. Το λέω και το άλλο μπακ, το αριστερό του ΠΑΟΚ, ο Τσαούς, και αυτός ο πιτσιρικάς είναι πολύ καλός. Στον ΠΑΟΚ έρχονται δύο πολύ καλοί πλάγοι παίχτες. Έχουμε το Λεβέκ εκεί, είναι λίγο τα πράγματα. Θα δυσκολευτεί, ναι.
Με καλές επιθετικές ικανότητες, λέτε. Η άμυνα μαθαίνεται. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Έχει γίνει πολύ καλή εκπαίδευση στον ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια και νομίζω ότι πρέπει, λογικά ο ΠΑΟΚ πρέπει να δίνει κάθε χρόνο σε 3-4 παιδιά από τη δεύτερη ομάδα να ανοίγει πόρτα και να είναι στην πρώτη ομάδα όλη τη χρονιά. Να έχει 20-22 ποδοσφαιριστές top και να, τα παιδιά να ανεβαίνουν από τη δεύτερη ομάδα στην πρώτη και να παίρνουν τη σειρά τους. Μάλιστα. Έτσι θα έρθουν τα κέρδη για τον ΠΑΟΚ που μιλάμε τώρα και για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Έτσι, για τα παιδιά που από τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ θα περάσουν στην πρώτη ομάδα σαφώς έχουν προτεραιότητα και στις εθνικές ομάδες. Μάλιστα. Και συγκεκριμένα για τη μεγάλη μας εθνική, έτσι, που μιλάμε, που έχουμε πολλές ελλείψεις σε πολλές θέσεις αυτή τη στιγμή. Στα extreme κυρίως, ε. Ναι, ναι. Στους πλάγιους μας εθνικούς. Κύριε Γεωργόπουλε, ευχαριστούμε πολύ για την ωραία κουβέντα. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας. Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Ευχαριστώ. Γεια σας.